λέγει μία απορία σας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στην Κλίμακα είναι απορία της περασμένης φοράς. Αναφέρεται σε κάποιο σημείο στην των τελείων ατέλεστον τελειότητα. Γι' αυτή μιλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον αόρατο πόλεμο, σελίδα 152. Η Παναγία είχε ατέλεστον τελειότητα, δηλαδή η τελειότητά της είναι σχετική όπως των Αγίων? Μάλιστα. Βέβαια πάτε και διαβάζετε βιβλία διάφορα και μάλιστα πατερικά, νηπτικά, και πολλές φορές γράφετε μια απορία, όπως εδώ αυτή που έπεσε σήμερα η απορία, και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απορία, είναι ένα χωρίο από τον Όσον Εφραίμ των Σύρων. Ένα χωρίο απλώς. Δεν λέει όμως τίποτα ότι είναι απορία. Να είναι απορία, να απορείτε, να μην καταλαβαίνετε κάτι, τότε να το γράψετε. Και μάλιστα μια που παίρνετε από διάφορα βιβλία, να βάζετε από που το παίρνετε, διότι να ανατρέξω κι εγώ να δω πώς το λέει εκεί, τι λέει πιο πάνω, τι λέει πιο κάτω. Όχι ένα ξεκάρφωτο σημείο το οποίο μπορεί εσείς και να έχετε και παρανοήσει. Λοιπόν, η έκφραση των τελείων ατέλεστον τελειότητα θέλει να σημάνει ότι η τελειότητα είναι πάντοτε σχετική. Να σας εξηγήσω αυτή τη φράση. Η τελειότητα των τελείων είναι ατέλεστη, δηλαδή δεν είναι τέλεια. Η τελειότητα των τελείων δεν είναι τέλεια. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για μία τελειότητα, προφανώς αυτή η τελειότητα είναι σχετική. Λέμε τέλειος άνθρωπος, αλλά δεν είναι αυτό κατά κυριολεξία. Είναι έκφραση, είναι σχετικό. Το ουσιαστικό τελειώτης, ακόμη πρέπει να σας πω, σημαίνει κάτι που τελείωσε. Κάτι που τελείωσε. Και συνεπώς ολοκληρώθηκε. Υπάρχει τελειώτης? Μπορούμε δηλαδή να αναζητούμε την τελειότητα, αν υπάρχει? Ή μήπως η τελειότητα είναι ουτοπία, κάτι το απραγματοποιητό? Πρέπει να σας πω ότι η τελειότητα είναι σχετική. Σχετική. Ο Κύριος μας είπε, και να το δούμε αυτό, λέγοντας, αναφέροντας την ομώνυμη επί του όλους, δηλαδή ομιλία του, είπε: «Έστεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστί». Να είσαστε τέλειοι όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Εις δε των πλούσιων νεανίσκων ενθυμίστε τι είπε: «Η θέλεις τέλειος είναι», δηλαδή να είσαι, το απαρέμφατο είναι το «είναι», αν θέλεις να είσαι τέλειος, πούλησε τα υπαρχοντά σου και λοιπά και λοιπά. Τι είπε? Αν θέλεις να είσαι τέλειος. Ώστε ο Κύριος κάνει λόγο για την τελειότητα. Αλλά πώς εννοείται όμως αυτή η τελειότητα? Φυσικά δεν συγκρίνεται με την τελειότητα του Θεού. Ο Θεός είναι άπειρα τέλειος. Ο άνθρωπος καλείται να πάρει μια σχετική τελειότητα. Και μάλιστα όταν ο Κύριος μας λέγει να είμαστε τέλειοι όπως ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι τέλειος, προσέξτε, δεν συγκρίνεται. Διότι μπορεί να συγκριθεί το κτιστόν με το άκτιστον, ο Θεός με τον άνθρωπο. Παρά τα αυτά υπάρχει μία έφεση, μία πορεία, μία μίμηση προς την τελειότητα, που καλείται ο άνθρωπος να τίνει συνεχώς προς τον Θεό. Και επειδή εκείνος είναι άπειρα τέλειος, εμείς όσο προσεγγίζουμε τον Θεό έχουμε μία τελειότητα,
βέβαια ατέλεστη, δηλαδή δεν είναι τελεία, αλλά ωστόσο πηγαίνουμε, πορευόμεθα και προσεγγίζουμε αυτήν την τελειότητα. Τελειώτης θεωρείται η αγάπη, από την οποία αγάπη προέρχονται όλες οι άλλες αρετές. Το να αποδίδει κανείς κακό αντί καλού, αυτό είναι δαιμονικό, παιδιά. Το να αποδίδει καλό αντί καλού, αυτό είναι ανθρώπινο. Και το να αποδίδει καλόν αντί κακού, αυτό είναι θεϊκό. Έχουμε λοιπόν τρεις κλιμακώσεις. Είναι η δαιμονική, η ανθρώπινη και η θεϊκή. Όταν λοιπόν αποδίδεις καλό σε εκείνον ο οποίος σου αποδίδει κακό, τότε αυτό είναι υψηλόν, είναι ανώτερο. Έχει ένα πολύ ωραίο διάλογο ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και εγώ με τη σειρά μου θα σας λέω τις παραπομπές, ψάχνοντας για να σας απαντήσω, για να σας απαντήσω λιγάκι πιο καλύτερα. Είναι στον 85ο λόγο του, 85ος λόγος. Έχει τον εξής διάλογο και λέει: ποια εστίν η τελειότης των πολλών καρπών του πνεύματος? Ποια είναι, λέει, η τελειότητα από τους πολλούς καρπούς του πνεύματος? Γιατί ξέρουμε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος: ο δε καρπός του πνεύματος εστίν εκείνο, ομιλεί και δια την αγάπη. Λέει λοιπόν εδώ, ποια είναι αυτή η τελειότητα των πολλών καρπών του πνεύματος? Και απαντάει, ερωτάται και απαντάει, εάν της αξιωθεί της τελείας αγάπης του Θεού. Εάν φτάσει να αξιωθεί να έχει την τελεία αγάπη του Θεού. Προσέξτε εδώ να κάνουμε μία αντιδιαστολή. Άλλο πράγμα θα πει αγαπώ τους ανθρώπους και άλλο πράγμα θα πει αγαπώ το Θεό. Αν πείτε ποια αγάπη είναι ανωτέρα από τις δυο, βεβαίως και οι δυο είναι σπουδαίες, αλλά προηγείται όμως η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό υπόθηκε από τον Κύριον, όταν ερώτησε μάλιστα εκείνος ο νομικός, ποια είναι η πρώτη εντολή, και ο Κύριος είπε, εσύ τι λες? Και εκείνος λέει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και κατόπιν και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, λέει ο Κύριος, σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και η προφήτε, ώστε πρώτα είναι η αγάπη στον Θεό και μετά είναι η αγάπη στον πλησίον. Ερωτήσατε ποτέ αν αγαπάμε το Θεό? Αγαπάμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τον αδελφό μας, την αδελφή μας? Αγαπάμε, δεν ξέρω ποιον μπορεί να αγαπάμε, αλλά το Θεό τον αγαπάμε? Και ότι αυτή η αγάπη είναι η πρώτη αγάπη, το σκεφτήκατε αυτό? Λοιπόν, ποια είναι, λέει, η τελειότης όταν κανείς αξιωθεί αυτής της τελείας αγάπης του Θεού? Και πάλι ερώτηση, και πόθεν γινώσκει της ότι έφτασεν εις ταύτην? Και από πού ξέρει, καταλαβαίνει ότι έφτασε σε αυτήν την τελειότητα? Η απάντηση: όταν κινηθεί η μνήμη του Θεού εν τη διανία αυτού, ευθέως η καρδία αυτού κινείται εν τη αγάπη αυτού και η οφθαλμία αυτού καταφέρωση δάκρυα δαψιλός. Όταν, λέει, η μνήμη, κινηθεί η μνήμη του Θεού, θυμήθηκα το Θεό, ήρθε η μνήμη του Θεού και αμέσως, λέει, η καρδιά κινείται συναισθηματικά και τα μάτια τρέχουν πλούσια δάκρυα. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε την αγάπη, την τελείαν αγάπη του Θεού. Μια φορά, δεν πειράζει, δεν θα πω όνομα, δεν θυμάμαι εξάλλου και όνομα, εδώ στη Λάρισα ήταν κάποιος νέος και αγαπούσε μια κοπέλα
θα το πάρω κατά το ανθρώπινο ως παράδειγμα. Μια κοπέλα η οποία ήταν παντελώς τυφλή. Ο άνθρωπος αυτός την παντρεύτηκε την κοπέλα αυτή. Δεν μένει στη Λάρισα τώρα, αλλά ένα καιρό έμενε στη Λάρισα. Είναι προς τιμήν του βέβαια αυτό που θα πω, και μακάρι να το μάθαινε αυτό που θα πω. Βέβαια πριν την παντρευτεί του έλεγα, γιατί κάποιοι με έβαλαν να το πω, αχ αυτοί οι κάποιοι που μας βάζουν να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε, να του πω να μην την παντρευτεί. Γιατί φτωχό παιδί αυτός, πως θα παντρευόταν μια τυφλή που θα θέλει μια γυναίκα άλλη να του κάνει υπηρεσία στο σπίτι μέσα. Του το είχα πει. Παιδιά, έδειχνε τέτοια αγάπη σε αυτή την κοπέλα που μόνο που έλεγε το όνομά της έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Την παντρεύτηκε. Ναι. Και ήρχε το και με έβλεπε και μετά το γάμο του, και όποτε μιλούσε για τη γυναίκα του δεν είπε ότι θα έλεγε κάποιος «μα τι βλακεία έκανα, πήγα και πήγα μια τυφλή γυναίκα, μα τι πράγματα είναι αυτά ανόητα που έκανα, τι έπαθα». Όποτε μιλούσε για τη γυναίκα του, μόνο το όνομά της να έλεγε, έτρεχαν κρουμιδών τα δάκρυα. Αλήθεια. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί με εντυπωσίασε. Είναι όπως σας το λέγω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει εδώ. Έτσι και να θυμάσαι το Θεό, τρέχουν δάκρυα από τα μάτια. Οι ευεργεσίες του, η αγάπη του, αισθάνεσαι αλλιώτικα. Αυτή είναι η τελεία αγάπη, όπως λέει εδώ ο Άγιος Σάκος Ήρος, για να καταλάβει κανείς, αν έχει την τελεία αυτή αγάπη. Μια αρνητική μορφή της τελειότητας, αλλά αρνητική, είναι η απάθεια. Δηλαδή όταν δεν έχω πάθη, και αυτό είναι μια τελειότης, αλλά είναι αρνητικό. Δηλαδή δεν λέγω ψέματα, λέω αλήθεια. Είναι η αρνητική πλευρά, είναι η θετική πλευρά. Δεν κλέπτω, είναι η αρνητική πλευρά. Κάνω ελεημοσύνη, είναι η θετική πλευρά. Λοιπόν ακούστε, πάλι ο Άγιος Ισάκος Ήρος που μου δώσε την ευκαιρία αυτή, η απορία, να ανοίξω το βιβλίο του και να κυριολεκτικά δηλαδή να εντρυφήσω, γιατί είναι παράδεισος πραγματικά τα πατερικά κείμενα. Λέει, τι εστίν απάθεια η ανθρωπίνη, απάθεια ουχή το μη αισθηθήνε των παθών εστίν, αλλά το μη δέξαστε αυτά. Τι είναι λέει η απάθεια? Δηλαδή δεν έχω πάθη. Όχι, δεν έχω πάθη. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι 100% καθαρός? Αλλά είναι εκείνος ο οποίος δέχεται την προσβολή, αλλά δεν αφήνει να εκδηλωθεί κανένα πάθος του θυμού, της βλαργυρίας και δεν ξέρω τι. Κανένα πάθος. Όχι λοιπόν ότι δεν έχω πάθος, αλλά στο να φτάσω να μην έχω την αίσθηση των παθών. Είναι σπουδαίο αυτό. Συγγνώμη, ουχή το μη αισθηθήνε των παθών εστί, αλλά το μη δέξαστε, το να μη δεχθείς τα πάθη. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, στους Φιλιππησίους, για το θέμα της τελειότητος. Ούχο ότι ήδη έλαβον ή ήδη τελείωμαι. Όλοι, ούτε έλαβα, ούτε έχω τελειωθεί. Ο Παύλος δεν τελειώθηκα, λέγει, διώκω δε, είδατε, διώκω, επιδιώκω, τρέχω, πορεία, ή και καταλάβω, εν δε, τα μεν, ο πίσω, επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ξεχνώ τα παλιά, μπροστά μου τι έχω να κάνω, πορεία προς τα μπρος, δεν γυρίζω το κεφάλι μου να κοιτάξω πίσω. Κατά σκοπόν διώκω, επιδιώκω κατά σκοπόν, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και συνεχίζει, όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, τέλειοι, αυτό φρονούμε. Τι δηλαδή φρονούμε? Πορεία προς την τελειότητα.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέρμα. Το τέρμα είναι μόνο ο Θεός. Πορεία προς την τελειότητα. Πορεία. Είναι δηλαδή η ατέλεστη τελειότητα. Δηλαδή σήμερα είμαι αυτό. Είμαι αυτό και είμαι κάτι παραπάνω από εκείνο που ήμουνα χθες. Αλλά αφού έχω κάτι παραπάνω, δεν είναι τέλειον, είναι ατέλεστον. Ατελές δηλαδή. Και αύριο θα είμαι καλύτερα από σήμερα και ούτω καθεξής. Και λέει ακόμα στην προς Εβραίους επιστολή του, επί την τελειότητα φερόμεθα. Το ρώμε ωμέγα, που θα πει ας φερόμεθα, ας πηγαίνουμε, ας πηγαίνουμε προς την τελειότητα. Βλέπετε λοιπόν τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Η τελειότητα λοιπόν είναι μία πορεία. Αφού επί την τελειότητα φερόμεθα, και αφού είναι μία διαρκής πορεία, άρα είναι μία ατέλεστη τελειότης. Είναι εκείνο που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και να μην το ξεχνούμε ποτέ, μη δα μου ίστασθε. Το σθε με αλφαγιώτα. Πουθενά μη σταθείς. Πουθενά μη σταθείς. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί μας άπαξ και εξομολογήθηκαν κάνα 2-5 φορές και άρχισαν να κοινωνούν και να εκκλησιάζονται, πίστεψαν ότι έφτασαν. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι χριστιανοί μας, σε μια συντριπτική πλειοψηφία, έτσι αισθάνονται ότι είναι φτασμένοι χριστιανοί. Οι Φαρισαίοι αυτό πίστευαν, ότι ήσαν φτασμένοι στην αγιότητα. Αλλά η αγιότητα, η τελειότητα δεν φτάνει πουθενά ποτέ. Πρέπει διαρκώς να υπάρχει. Μη σταματάς πουθενά. Μη πεις αρκετά είναι αυτά που έχω. Μη σταματάς πουθενά. Η πνευματικότητα, η αγιότητα δεν είναι ποτέ κατεστημένον. Τι θα πει κατεστημένον? Κάτι που στάθηκε, κάτι που παγιώθηκε, κάτι που είναι αυτό που είναι, φορμαρίστηκε. Όχι. Ο πνευματικός άνθρωπος διαρκώς κινείται. Τέλος, ποιος είναι εκείνος που έχει το τέλειον, τουλάχιστον κατά το ανθρώπινο? Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους, δι' υπομονής τρέχομεν, ας τρέχομεν, λέει ο Απόστολος, των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες, βλέποντες, έχοντες σαν στόχο εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Ποιος είναι ο τελειωτής? Ο Ιησούς. Αυτός μας τελειώνει, δηλαδή μας τελειοποιεί ο Ιησούς. Εκεί θα βλέπουμε. Και όσο πηγαίνουμε προς εκείνον σαν σε στόχο, τότε θα γινόμεθα περισσότερο και περισσότερο πνευματικότεροι και τελειότεροι. Γιατί είναι το αιώνιον υπόδειγμα, είναι το αιώνιον παράδειγμα προς μίμηση, που πρέπει διαρκώς να προσεγγίζομαι απροσέγγιστα και να φθάνομαι άφθαστα. Αλλά η απορία έχει ακόμη μια παρατήρηση. Η κυρία Θεοτόκος λέει ή το τελεία, είχε την σχετική τελειότητα. Λοιπόν, η κυρία Θεοτόκος κατά το ανθρώπινον ή το τελεία. Ή το τελεία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την αποκαλεί Παναγία. Ξεπερνάει και αυτήν την αγιότητα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Το λέει και ένα σχετικό τροπάριο. Είναι ενδοξωτέρα, είναι ανωτέρα, είναι μεγαλύτερα και από τα Χερουβίμ και από τα Σεραφείμ. Και εκτός από το προπατορικό αμάρτημα που έφερε και από το οποίο εκαθαρίστη η Παναγία από το Πνεύμα το Άγιον κατά την σύλληψη, την άσπορον σύλληψη του Υιού του Θεού. Τότε εκαθαρίστη. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι ασυλλήπτου αγιότητος. Ακόμη και στους αγγελικούς νόες, στα αγγελικά μυαλά. Γι' αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το ύψος. Σας βεβαιώνω, ψάχνω πολλές φορές, ιδίως όταν έχω να φτιάξω μια ομιλία, ένα εγκόμιο στην Παναγία που γιορτάζει,
κάτι να προσεγγίσει κανείς, μα πώς, ή το αυτή η αγιότητα της Παναγίας. Δεν μπορούμε, παιδιά, να το φτάσουμε. Η Παναγία ήταν τελεία, ή το τελεία. Γι' αυτό μέσα σε ολόκληρη την ιστορία ένας άνθρωπος βρέθηκε, η Παναγία, για να φέρει εκείνον που θα ήταν τέλειος, αλλά ως Θεός τέλειος, και φυσικά θα διετήρει εκ της θεότητός του και την τελειότητα της ανθρωπίνης του φύσεως. Αυτά για αυτή την απορία.